Πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση τώρα να υποδεχτούμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, την κυρία Λένα Κολιοπούλου. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς φαίνεται πως δεν υπάρχει τέλος στα προβλήματα που έχουν αντίκτυπο τις επιχειρήσεις, οικονομική κρίση, περίοδος κορονοϊού, ενεργειακή κρίση και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία με όλες τις συνέπειες που βλέπουμε όλοι μας. Κυρία Κολιοπούλου, είναι αυτή η περίοδος που διανύουμε η δυσκολότερη των τελευταίων ετών για τις επιχειρήσεις? Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι? Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, ναι. Είναι εφιαλτική. Έχουμε περάσει και εφιάλτες πάλι, έχουμε περάσει capital controls, έχουμε περάσει τη βαθύτατη δεκαετή κρίση, έχουμε περάσει 1002, μνημόνια. Αυτό τώρα ήταν το κερασάκι στην τούρτα και είναι τόσο σοβαρό ακριβώς επειδή ήρθε να πάει επάνω σε όλα τα προβλήματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και στην ώρα που κάναμε την εκτείναξη να προχωρήσουμε, να δούμε μια επόμενη μέρα σε ανάπτυξη για τη χώρα μας, για τις επιχειρήσεις, για τη βιομηχανία, για την παραγωγή. Και έρχεται αυτό τώρα, το οποίο πραγματικά μας χτυπάει στην καρδιά. Ναι. Γιατί χτυπάει το κόστος μας, χτυπάει την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, χτυπάει τη βιωσιμότητα, χτυπάει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χτυπάει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ολόκληρης. Και δυστυχώς πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή ακόμα. Δεν ξέρω τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς το λέω, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται και από τους καθηγητές και πιο αρμόδιους από εμάς που κρίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, ένα από τα προβλήματα είναι και αυτό, διότι είναι σκοτεινό το μέλλον. Πραγματικά δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε σε καφετζούδες να πάμε, πραγματικά. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει. Ακόμα και αύριο να τελείωνε ο πόλεμος. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει ήδη δημιουργήσει πρόβλημα, αν τελείωνε αύριο? Ναι, ναι. Ακόμα και αύριο να τελείωνε ο πόλεμος και να πηγαίναν όλα εξαιρετικά καλά, που το ευχόμαστε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά καταστρέφεται ένας ολόκληρος λαός, μια χώρα πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική. Δεν θα σταμάταγε το πρόβλημα της αλυσίδας τροφοδοσίας, ούτε το ενεργειακό. Έχει έρθει να κάτσει για τα καλά πάνω μας αυτό. Εάν τα βάζαμε στη ζυγαριά, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ενεργειακό ή το πρόβλημα της τροφοδοσίας των πρώτων υλών ή των εισαγωγών-εξαγωγών? Ξέρετε τι, το ενεργειακό είναι αυτό που επηρεάζει τα πάντα. Βέβαια, υπήρχε ένα πρόβλημα στην αλυσίδα τροφοδοσίας μετά την πανδημία, γιατί άρχισε ξαφνικά μια κατανάλωση που η παραγωγή δεν μπορούσε να την ικανοποιήσει τόσο γρήγορα. Υπήρχε το πρόβλημα πριν. Επίσης, από τον προηγούμενο καλοκαίρι έχουν αρχίσει τα προβλήματα της πρόσβασης της βιομηχανίας ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Αλλά τώρα με τον πόλεμο, πραγματικά έχει γίνει μια δραματική αλλαγή και πραγματικά χτυπάει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και βεβαίως χτυπάει και την ανάπτυξη στη χώρα μας και το μέλλον και ο δε πληθωρισμός είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός, διότι έχει σηκώσει το κεφάλι του πάρα πολύ σοβαρά και ούτε και αυτός πέφτει έτσι εύκολα. Μειώνεται το εισόδημα των πολιτών, των εργαζομένων με τον πληθωρισμό. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο. Λυπάμαι που το λέω και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, αλλά ακόμα δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Μιλήσατε για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Υπτίθεται θέμα να συζητάμε ακόμα και για κλείσιμο επιχειρήσεων, ειδικότερα στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας άνθρωποι που λένε ότι δεν πρόκειται να τα βγάλουμε πέρα, είμαστε στα όρια μας και ενδέχεται να ξεκινήσουμε ενδεχομένως με κάποιες απολύσεις προσωπικού και αν δεν τα καταφέρουμε να κλείσουμε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Υπάρχουν. Πραγματικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, έως και πανικός, διότι ακριβώς όπως είπαμε, δεν φαίνεται το φως μπροστά. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές αν ξέρουμε αν γίνεται μείωση παραγωγής. Ξέρετε, η μείωση παραγωγής είναι δίκοπο μαχαίρι.
αν μειώσεις την παραγωγή, δεν μειώνεις μόνο τα έξοδα, μειώνεις και τα έσοδα. Mm-hmm. Και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει μια επιχείρηση στην παραγωγή της και σε θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Οπότε μια μείωση παραγωγής ή και προσωπικού είναι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορείς να κατεβάσεις τα νούμερά σου περιμένοντας θα επιβιώσεις, γιατί οι υποχρεώσεις έρχονται. Όλοι έχουμε ένα δανεισμό, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να κατεβάσεις τα νούμερά σου χωρίς να χαλάσεις την πιστομιληπτική σου ικανότητα προς τις τράπεζες και γενικώς τη φήμη σου στην αγορά. Δεν μπορείς να κρεμάσεις τους πελάτες σου και μετά να περιμένεις να γυρίσουν πίσω πιστοί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι γίνεται με το θέμα της ρευστότητας, υπάρχει πρόβλημα? Ναι, βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρχει ακόμα περισσότερο πρόβλημα. Βεβαίως. Γιατί όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια κίνησης. Βέβαια. Για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα ανεβασμένα κόστη της ενέργειας, των πρώτων υλών, των δευτέρων υλών, των ανταλλακτικών, οτιδήποτε χρειάζεται μια επιχείρηση να δουλέψει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουν τυναχτεί στον αέρα όλοι οι προϋπολογισμοί. Είναι στον αέρα πραγματικά. Σε όλα αυτά, κυρία Κολιοπούλου, έρχεται να προσταθεί και η αύξηση που πρέπει να δοθούν στους εργαζομένους στο βασικό μισθό από 1η Μαΐου. Θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτή την αύξηση την έχουμε υπολογίσει, γιατί την ξέραμε από πέρσι. Mm-hmm. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, έχει μπει μέσα στις προβλέψεις των επιχειρήσεων. Αυτά που δεν είχαν μπει είναι όλα τα έξτρα που μας καθίσανε βεβαίως, τώρα. Βεβαίως. Σαφώς θα δημιουργήσει πρόβλημα και σαφώς θα βάλει σε μεγάλη σκέψη και προβληματισμό τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις. Αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό ήταν προϋπολογισμένο. Τι να σας πω, πραγματικά τι να σας πω. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο τι να κάνουμε. Υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, εάν υπήρχε ένα μαγικός τρόπος να βρούμε μία λύση αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την τακτική θα βελτιωθεί η κατάσταση ή κάτι το οποίο θα μπορούσατε να ζητήσετε ίσως, ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας και αν έχετε κάνει τις προτάσεις σας, γιατί είδα πρόσφατα ότι συναντηθήκατε και με αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα, αλλά είχατε και τη Δευτέρα συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει προτάσεις, mm-hmm. Πολύ σοβαρές, πολύ εμπεριστατωμένες και μετρημένες, mm-hmm. Και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο Ενέργειας και με την κυβέρνηση, mm-hmm. γιατί πραγματικά και εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε λύσεις, mm-hmm. που θα μπορέσουν να μας λύσουν τα χέρια, όπως είναι το ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τα διμερή συμβόλαια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, mm-hmm. διμερή συμβόλαια των επιχειρήσεων, δηλαδή με τους παρόχους, mm-hmm. οι οποίες επιχειρήσεις θα πρέπει να παίρνουν το 50% από καθαρή ενέργεια, ώστε να είναι πιο φθηνή ενέργεια. Mm-hmm. Θα πρέπει να σκύψουμε στην αγορά και να δούμε τι στρεβλώσεις έχει η ανώριμη αγορά ενέργειας που έχουμε αυτή τη στιγμή και να τις αντιμετωπίσουμε. Να δοθεί η ευχέρεια στις επιχειρήσεις να κάνουν net metering, δηλαδή δικιά τους παραγωγή και διαχείριση της παραγωγής, χρησιμοποιώντας το σύστημα σαν μπαταρία, σαν αποθήκη. Είναι αρκετά τεχνικά αυτά τα πράγματα, αλλά εμείς οι επιχειρήσεις τα ξέρουμε, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε σε μεγάλο τεχνικό επίπεδο, σε μεγάλες λεπτομέρειες με τους αρμοδίους, ώστε να δοθούν λύσεις οι οποίες να είναι μέσω μακροπρόθεσμες, γιατί δυστυχώς βραχυπρόθεσμα, να πούμε την αλήθεια ότι καταλαβαίνουμε ότι ο κρατικός κορβανάς τόσα μπορεί να δώσει. Ναι. Και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε μια χώρα η οποία να ανεβάσει το κόστος, το δανεισμό της και να το βρούμε μπροστά μας αλλιώς. Ναι, αυτό φυσικά. Λοιπόν που περιμένουμε είναι από την Ευρώπη να μην κάνει προς πίσω, να πάρει μια απόφαση και να υπάρχει ένα πακέτο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, όπως έγινε με την πανδημία. Να βρεθούν αυτές οι λύσεις που η Ευρώπη να έχει ένα σύστημα και να αγοράζει ενέργεια για όλα τα μέλη της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορεί να την παίρνει φθηνότερη και να κάνει άλλου είδους συμφωνίες με οικονομίες κλίμακος. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε από την Ευρώπη, γιατί εμείς σαν κράτος θεωρούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε βοήθεια απ' έξω. Όχι μόνο εμείς και όλος ο Νότος, αλλά γενικά και όλη η Ευρώπη.
Το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη αυτό το πρόβλημα και ο Ναι, πληθωρισμός σωστά. είναι ευρωπαϊκός. Κυρία Κολιοπούλου, να ευχηθώ, αν και όπως είπατε ότι αν τελειώσει τώρα ο πόλεμος ήδη υπάρχουν πολλά προβλήματα, αν τελείωνε χθες, να ευχηθώ ότι καλύτερο και να λυθούν όσο περισσότερα προβλήματα γίνεται. Θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό κουράγιο σε όλους. Είμαστε καλά.